Ένα μήνυμα το οποίο έστειλαν μέσα από αυτή εδώ την πρωτοβουλία με τις τσάντες τους τα παιδιά, τις σχημάτισαν 12 λεπτά. Αυτό είπαν. 12 λεπτά. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Γνωρίζουμε το μήνυμα το οποίο θέλουν να στείλουν. Και να πάμε στην κυρία Μαρία Δρακονάκη, τη Διευθύντρια του Γενικού Λυκείου Αρχανού. Την καλησπέρα μας, κυρία Δρακονάκη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Πώς προέκυψε γενικά αυτή η πρωτοβουλία, από ότι έχουν ενημερωθεί μια αυθόρμητη πρωτοβουλία με τα παιδιά σας, με τους μαθητές σας, να στέλνουν αυτό το δυνατό μήνυμα σε όλη την Ελλάδα, καθώς η φωτογραφία έχει ταξιδέψει παντού? Ναι, ακριβώς. Ήταν μια αυθόρμητη απόφαση χθες το μεσημέρι. Στην αρχή τα παιδιά θέλουν να κάνουν κατάληψη σήμερα, το συζητήσαμε, είπαμε ότι δεν είναι... ό,τι καλύτερο για αυτή την περίπτωση και αποφασίσαμε μαζί με τους καθηγητές, όλοι μαζί, να στείλουμε ένα μήνυμα. Ξέρετε, κυρία Δρακονάκη, τα καλύτερα μηνύματα μπορεί κάποιος να τα στείλει με ανοιχτό το σχολείο και όχι με κλειστό το σχολείο. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν σήμερα το πρωί, μετά από επικοινωνία με τους ιερείς των Άνω Αρχανών, πήγαμε στην εκκλησία, τελέσαμε ένα τρισάγιο στη μνήμη των θυμάτων του πολύ νεκρού δυστυχήματος. Στη συνέχεια πήγαμε στο σχολείο, επιστρέψαμε, κάναμε τα μαθήματά μας και τις τελευταίες ώρες έγινε αυτή η δράση που βλέπετε στις φωτογραφίες. Τα παιδιά πώς ένιωσαν, τι σας είπαν και μόλις ολοκληρώθηκε γενικά αυτή η διαδικασία? Συγκίνηση. Τι άλλο να πω, και βουβός πόνος, ανίποτος πόνος. Μάλιστα. Οι αρχάνες δεν περιγράφεται με λόγια. Έστειλαν το δικό τους μήνυμα, τα παιδιά έστειλαν το δικό τους μήνυμα. Κυρία Δρακονάκη, ευχαριστώ θερμά. Ακριβώς, και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά, ευχαριστούμε πολύ.